Χείρα βοηθείας στις ευπαθείς ομάδες μέσω του προγράμματος ΤΕΒΑ δίνει από χθες ο Δήμος της Σίλιδας μέσω της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης. Από χθες ξεκίνησε στον χώρο του παλιού ΤΕΗ επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά στην Αμαλιάδα η διανομή τροφίμων, σχολικών ειδών και ειδών υγιεινής στους δικαιούχους του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης με είδη από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3.000 άτομα. Με αφορμή τη διάθεση των ειδών, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Μάκης Παπαγιανόπουλος και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Δακούλιας από τον χώρο του ΤΕΗ, όπου είναι αποθηκευμένα τα τρόφιμα και θα μπορούν να τα παραλάβουν οι δικαιούχοι. Ο κ. Παπαγιανόπουλος ανέφερε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Δήμου, τονίζοντας ότι η κοινοφελής επιχείρηση είναι παρούσα στις κοινωνικές ανάγκες. Όπως διαπιστώνετε, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ίλιδας δεν κάθεται φρόνημα εντός εισαγωγικών. Η κοινοφελής επιχείρηση έχει καθημερινή δυναμική παρουσία στην κοινωνία, αφού κράζοντας δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες. Στην προκειμένη περίπτωση προσπαθούμε να απορροφήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα, εν προκειμένου θα απορροφήσουμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, δηλαδή Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων, στο μέγιστο βαθμό και να εισφέρουμε και να συνεισφέρουμε στην κοινωνία και σε ομάδες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και έως αποκλεισμένες. Τώρα, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να συλλέξουμε αυτό το υλικό, το οποίο τις επόμενες μέρες θα μοιράσουμε με διακριτικότητα και με συγκεκριμένη τάξη σε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το υλικό αυτό αποτελείται μακαρόνια, ρύζια σε πρώτη φάση, σχολικά είδη, είδη πρώτης ανάγκης, είδη καθαριότητος, και αυτά σαν ένδειξη προσφοράς και σαν μια καλή πράξη που κάνει την ωφελής στα πλαίσια των αναγκών του Δήμου. Ο Δήμος έχει σοβαρές ανάγκες και προσπαθούμε δηλαδή να ανταπεξέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τις ελάχιστες δυνάμεις που έχουμε. Μερικά πράγματα τα οποία από εδώ ενδεχομένως θα περισσέψουν, θα διατεθούν στο ΚΙΦΙ, στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, όπου συτίζεται κόσμος. Συτίζεται δηλαδή καθημερινά κόσμος. Θα εξυπηρετηθούν 3.500 περίπου. Το 10% είναι το 10% του πληθυσμού, Στατιστικά. Οι ωφελούμενοι εντωμεταξύ που θα πάρουν τα πράγματα αποτυπώνονται σε λίστες, δηλαδή θα γίνει άναρχα και ούτε θα γίνει κατ' επιλογή. Πολλοί λένε ότι θα γίνει για προεκλογικούς λόγους. Εμείς θα το κάνουμε με τάξη, συνέπεια και όπως λέει το Υπουργείο, με το καθενός τη συνταγή, δηλαδή έρχονται συγκεκριμένες λίστες. Η διαδικασία διανομών θα γίνει, ας πούμε, σε τρεις φάσεις. Έχουμε λοιπόν τις ημερομηνίες 14, 15, 16, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, την αμέσως επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δηλαδή 21, 22, 23 και την αμέσως επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, δηλαδή 28, 29, 30. Για όλο τον Νοέμβριο, λοιπόν, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από το παλιό ΤΕΗ θα γίνεται οι διανομές των τροφίμων. Τώρα, οι δικαιούχοι, όπως αναφέρθηκε και από τον πρόεδρο της κοινοφελούς επιχείρησης, είναι περίπου 3.000 άτομα. Αυτά όμως κάθε φορά ανανεώνονται. Δηλαδή, από 1η έως 4η κάθε μήνα δεν μπορούμε να μοιράσουμε, διότι εγγράφονται οι νέοι δικαιούχοι του ΚΕΑ, οι οποίοι όμως, προσέξτε, παραλαμβάνουν τα τρόφιμα μετά από ένα δίμηνο. Δηλαδή δεν θα πάρουν τον επόμενο μήνα, θα πάρουν το μεθεπόμενο μήνα. Έτσι λοιπόν η διαδικασία αυτή εγγράφεται στο σκέλος ότι τα άτομα τα οποία δεν πήραν την πρώτη φορά δεν θα χάσουν το δικαίωμα, αλλά θα το διεκδικήσουν μετά από το πέρας του διμήνου. Θα πρέπει όμως να προσέχουν το εξής. Θα έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αφημή, άμκα, καθώς επίσης την αστυνομική του ταυτότητα, καθώς επίσης και την εγκεκριμένη αίτηση του ΚΕΑ. Εάν κάποιος δεν μπορεί να παραλάβει τα τρόφιμα, μπορεί να στείλει οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο, αρκεί να έχει την ταυτότητα το συγγενικό πρόσωπο, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που ανέφερα του ενδιαφερόμενου, για να μην ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Να ξέρετε όμως ότι οι διανομές αυτές θα συνεχιστούν και κατά το Δεκέμβριο και κατά το Γενάρη και όλο το χρονικό διάστημα από το 18 έως το 19. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Και θέλω να πω ότι ο χώρος τον οποίο εμείς εδώ πέρα επιλέξαμε να διατηρήσουμε τα τρόφιμα έγινε κάτω από μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλες οι ευπαθείς ομάδες και δικαιούχοι του ΚΕΑ.